αγαπητοί μας τηλεθεατές, το καλοκαιράκι είναι ήδη εδώ. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και γιατί άραγε να μας φτιάχνει η διάθεση? Έχετε αναρωτηθεί ότι πέρα από τις βόλτες, πέρα από τον χρόνο που μπορεί να έχουμε περισσότερο διαθέσιμο, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Και αυτά τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα είναι θέματα που αφορούν κυρίως το σώμα μας, τις αλλαγές που μπορεί να κάνουμε το καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά κυρίως την έκθεσή μας στον ήλιο, τη διατροφή μας και την μείωση βέβαια των ρυθμών του στρες. Αυτά λοιπόν συμβάλλουν, μας λένε οι ερευνητές, στην καλύτερη διάθεση και στην καλύτερη ψυχική μας υγεία. Ψυχοσωματικό λοιπόν θα είναι το θέμα της τελευταίας εκπομπής μας για αυτή τη σεζόν και θα δούμε πώς η διατροφή, παρακαλώ, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη ψυχική μας υγεία. Ειδικοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα διατροφής έχουν εντοπίσει ότι η σωστή διατροφή μπορεί να είναι το φάρμακό μας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά αντικαταθλιπτικά, αγχολητικά, ηρεμιστικά. Ο μηχανισμός τους γενικά έχει έναν ρόλο να αποκαταστήσει την ισορροπία στους νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο. Οι νευροδιαβιβαστές είναι ουσίες του νευρικού συστήματος και έχουμε μία συγκεκριμένη ουσία η οποία λέγεται σεροτονίνη και είναι ένας νευροδιαβιβαστής η οποία διαβιβάζει πληροφορίες από τον ένα νευρώνα, δηλαδή από το ένα κύτταρο, στο άλλο. Στην ουσία η σεροτονίνη παίρνει από το χεράκι τη μία πληροφορία από το ένα κύτταρο και την μεταβιβάζει στο άλλο. Οι νευροδιαβιβαστές, μας λένε οι επιστήμονες, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας, τη διάθεσή μας, την όρεξη, τον ύπνο μας, τη σκέψη μας, αλλά και όλα τα συναισθήματά μας. Για να δούμε τώρα λοιπόν τι έχουν δείξει κάποιες μελέτες σε ό,τι αφορά την επίδραση της σεροτονίνης στην ψυχική μας υγεία. Οι ερευνητές λοιπόν έχουν μελετήσει την σεροτονίνη και τους ρόλους που έχει για πάνω από 60 χρόνια και για να δούμε τι συμπεράσματα έχουν βγάλει. Η σεροτονίνη λοιπόν είναι ένας νευροδιαβιβαστής, όπως είπαμε και πριν, παίζει σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά, τη διάθεση, την κίνηση, τη μάθηση, αλλά και άλλες οργανικές λειτουργίες. Γενικά η σεροτονίνη, όπως είπαμε, μεταφέρει ένα νευρικό σήμα μέσα από μία σύναψη, όπως είπαμε, τα κύτταρα με βάση λοιπόν αυτόν τον νευροδιαβιβαστή μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Όταν λοιπόν τώρα τα επίπεδα όμως της σεροτονίνης είναι χαμηλά, αυτό μπορεί να αποδυναμώσει τα νευρικά σήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν καλή επικοινωνία ανάμεσα στους νευρώνες, ανάμεσα στα κύτταρά μας. Όμως πέρα από αυτό, η έλλειψη σεροτονίνης ή τα χαμηλά της επίπεδα μπορούν να οδηγήσουν την υγεία μας σε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Η σεροτονίνη λοιπόν έχουμε δει από τις έρευνες ότι μπορεί να παράγεται σε ικανοποιητικά επίπεδα με βάση ορισμένες συνθήκες. Αυτό όμως που μπορεί να μειώσει την παραγωγή σεροτονίνης, μας δεν έχουν δείξει οι έρευνες, είναι κάποιες ορμονικές διακυμάνσεις λόγω της έναρξης ή διακοπής μιας θεραπείας με ορμονική υποκατάσταση. Επίσης, στην περίοδο της εμμηνόπαυσης μπορεί να επηρεαστεί η παραγωγή σεροτονίνης ή στην περίοδο της εγκυμοσύνης ή γενικά στην προχωρημένη ηλικία. Επίσης, η έλλειψη του ηλιακού φωτός εμποδίζει την παραγωγή σεροτονίνης. Ορισμένες ουσίες όπως φάρμακα όταν χρησιμοποιούνται μακροπρόθεσμα, αλλά και το χρόνιο στρες. Αυτό όμως που θα δούμε ότι μειώνει τα επίπεδα της σεροτονίνης είναι η κακή διατροφή. Και με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Τα 10 λοιπόν συμπτώματα της έλλειψης σεροτονίνης είναι πρώτον η κατάθλιψη, όπως είπαμε. Οι έρευνες δείχνουν όλο και περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ κατάθλιψης και σεροτονίνης. Γι' αυτό και τα αντικαταθλιπτικά είναι αυτά τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της σεροτονίνης στο αίμα.
Για την κατάθλιψη, οι επιστήμονες έχουν δει ότι το χρόνιο τραύμα μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή της σερωτονίνης στο αίμα. Επίσης, λοιπόν, η έλλειψη σερωτονίνης μπορεί να μας προκαλέσει αλλαγές στον ύπνο. Η σερωτονίνη, λοιπόν, βοηθά στη ρύθμιση του εσωτερικού ρολογιού του σώματος, συμπεριλαμβανομένου της ικανότητάς μας να αισθανόμαστε την υπνηλία, να θέλουμε δηλαδή να πάμε να κοιμηθούμε, να παραμείνουμε κοιμισμένοι, να μπαίνουμε σε ύπνο REM και να ξυπνάμε λοιπόν το πρωί. Τα άτομα με χρόνια αϊπνία ή ασυνήθιστα μοτίβα ύπνου θα λέγαμε ότι μπορεί να χαρακτηρίζονται από έλλειψη σερωτονίνης. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι στις διαγνώσεις των ατόμων με κατάθλιψη ή με χρόνιο στρες έχουμε χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης και προβλήματα ύπνου. Επίσης, ο χρόνιος πόνος είναι ένα από τα συμπτώματα της έλλειψης σερωτονίνης. Η σερωτονίνη επηρεάζει τον τρόπο που συμπεριφέρονται εμείς, οπότε η χαμηλή σερωτονίνη μπορεί να μας προκαλέσει χρόνιο πόνο. Και η χαμηλή σερωτονίνη σχετίζεται επίσης με την ινομυαλγία, όπως λέμε. Είναι ένας τύπος εκτεταμένου και χρόνιου πόνου. Άτομα λοιπόν που έχουν ινομυαλγία μπορεί να ανακουφιστούν από την χρήση αντικαταθλιπτικών, τα οποία αυξάνουν τα επίπεδα της σερωτονίνης. Εμείς όμως σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με το πώς η διατροφή μπορεί να προκαλέσει ανακούφιση από αυτά τα συμπτώματα και πώς μπορεί να δράσει προληπτικά στο να καταστραφούν τελείως τα επίπεδα της σερωτονίνης στον οργανισμό μας. Επίσης, η χαμηλή σερωτονίνη προκαλεί προβλήματα μνήμης ή μάθησης. Γενικότερα, μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και την προσοχή. Και ένα επίσης από τα βασικά συμπτώματα των χαμηλών επιπέδων σερωτονίνης είναι το άγχος, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοψυχαναγκαστικών μορφών του. Πάρα πολλοί ειδικοί που είναι γνώστες στο πώς η σερωτονίνη επηρεάζει και τη διάθεση σε ό,τι αφορά τα επίπεδα χαράς, αλλά και το άγχος, βοηθούν τους ασθενείς τους μέσα από κάποια προγράμματα που αφορούν κυρίως την φροντίδα του εαυτού τους, αλλά και την καλυτέρευση της ποιότητας της τροφής τους. Και έτσι τα ιδιοψυχαναγκαστικά στοιχεία μας λένε ότι μπορεί να βελτιωθούν πάρα πολύ με μια καλύτερη διατροφή. Βέβαια, το χρόνιο στρες επίσης μειώνει τα επίπεδα της σερωτονίνης και εδώ δεν ξέρουμε βέβαια αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Σίγουρα όμως και η κακή ποιότητα ζωής καταστρέφει την παραγωγή της σερωτονίνης, αλλά και όταν επίσης υπάρχουν ψυχικά τραύματα, η ποσότητα της σερωτονίνης στο αίμα μειώνεται, αλλά σίγουρα και ένας άνθρωπος που δεν έχει πολύ καλή ψυχική υγεία δεν θέλει να φροντίσει πολύ τον εαυτό του. Απ' την άλλη όμως, όταν γνωρίζουμε ότι φροντίζοντας και με κάποιους πρακτικούς τρόπους τον εαυτό μας μπορούμε να τον βοηθήσουμε και σε θέματα βιοχημίας του εγκεφάλου, να παράγουμε δηλαδή ορισμένες ουσίες που μπορεί να μας βοηθήσουν, αυτό μπορεί να αποτελεί μια λύση και να μας δίνει ελπίδα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας με φυσικούς και απλούς τρόπους. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την σερωτονίνη, αλλά και με την ντοπαμίνη, μέχρι να κατανοήσουμε λιγάκι και τη σημασία της καλής διατροφής για την αύξηση των επιπέδων σερωτονίνης στο αίμα. Όπως είπαμε, κυρίως η κατάθλιψη είναι το αποτέλεσμα των επιπέδων χαμηλής σερωτονίνης. Όμως έχουμε και μία άλλη ουσία και αυτή είναι νευροδιαβιβαστής, είναι η ντοπαμίνη, η οποία βέβαια λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά όταν υπάρχει ανισορροπία ανάμεσα στην ντοπαμίνη και τη σερωτονίνη, σε αυτούς τους νευροδιαβιβαστές, τότε μπορούμε να έτσι είμαστε εκτεθειμένοι σε διάφορες ιατρικές παθήσεις που θέλουν σίγουρα και διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα, η ντοπαμίνη λοιπόν είναι αυτή που μεταφέρει σήματα και αυτή μεταξύ των νευρώνων, δηλαδή μεταξύ των κυττάρων. Το σώμα χρησιμοποιεί την ντοπαμίνη για να δημιουργήσει άλλους νευροδιαβιβαστές, όπως είναι η νορεπιφρίνη και η επινεφρίνη. Η ντοπαμίνη, λοιπόν, παίζει καθοριστικό ρόλο στο σύστημα ανταμοιβής,
ένα σύνολο λοιπόν εγκεφαλικών διαδικασιών, το οποίο επηρεάζει τα κίνητρά μας, τις επιθυμίες μας και τις ορέξεις μας. Τώρα, όταν έχουμε χαμηλή ντοπαμίνη, δεν έχουμε καλή διάθεση, επηρεάζεται ο ύπνος μας, η μάθηση, η κίνηση, η εγρήγορση, η ροή του αίματος. Τώρα, η σερωτονίνη λοιπόν, που βρίσκεται κυρίως στα εντεροχρωμαφινικά, όπως μας λένε οι επιστήμονες, κύτταρα του στομάχου κυρίως, βοηθάει στη ρύθμιση της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Τώρα, η σερωτονίνη βοηθάει, όπως είπαμε, στον κύκλο ύπνου και αφύπνισης, στη διάθεση και στα συναισθήματα, στο μεταβολισμό και την όρεξη, στη γνωστική λειτουργία αλλά και τη συγκέντρωση, στην ορμονική δραστηριότητα, στη θερμοκρασία του σώματος, αλλά και την πήξη του αίματος. Τώρα, η ντοπαμίνη και η σερωτονίνη μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των νευρώνων και επηρεάζουν λοιπόν τη διάθεση και τη συγκέντρωση, όπως είπαμε, αλλά εκτελούν και άλλες λειτουργίες. Η ντοπαμίνη λοιπόν μεταφέρει τα σήματα μεταξύ των νευρώνων που ελέγχουν την κίνηση και τον συντονισμό του σώματος. Και γενικά βέβαια η ντοπαμίνη παίζει ρόλο κυρίως στη συμπεριφορά. Η κατανάλωση τώρα συγκεκριμένων φαγητών, μας λένε οι επιστήμονες, μπορούν να κορυφώσουν τα επίπεδα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Υψηλότερα λοιπόν επίπεδα ντοπαμίνης, έχουμε δει από τις έρευνες, οδηγούν σε συναισθήματα εφορίας και ευτυχίας και ενδυναμώνουν τα κίνητρα αλλά και τη συγκέντρωσή μας. Άρα λοιπόν η έκθεσή μας σε δραστηριότητες και ουσίες που αυξάνουν τα επίπεδα της ντοπαμίνης λειτουργούν στους ανθρώπους με θετικό τρόπο. Αν όμως βέβαια κάποιες ουσίες είναι παράνομες, αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα είδος εθισμού. Γιατί βέβαια ο οργανισμός το έχει ανάγκη, αλλά θα πρέπει να το προσλαμβάνει με τον καταλληλότερο τρόπο, να προσλαμβάνει αυτές τις ουσίες. Άρα λοιπόν η ντοπαμίνη και η σερωτονίνη, όταν βλέπουμε ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα, επηρεάζουν την ποιότητα της ψυχικής μας υγείας και οπωσδήποτε θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορεί αυτό να αλλάξει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας με τους καταλληλότερους φυσικούς τρόπους. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, οι ερευνητές έχουν δει επίσης ότι τα χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης μπορεί να προκαλέσουν οξυθυμία, επιθετική συμπεριφορά, πονοκεφάλους, δυσκολίες όπως είπαμε στην ικανότητα προσοχής, έντονη επιθυμία για γλυκά και τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες. Μπορεί επίσης να προκαλέσει η έλλειψη σερωτονίνης, το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, ιδιοψυχαναγκαστικές όπως είπαμε διαταραχές, εμβοές, διατροφικές διαταραχές όπως βουλιμία, ανορεξία ή παχυσαρκία. Όταν όμως έχουμε ιδανικά επίπεδα σερωτονίνης, αισθανόμαστε αισιόδοξοι, αισθανόμαστε ήρεμοι, είμαστε υπομονετικοί, δημιουργικοί και μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια καλή ποιότητα ύπνου, ικανότητα συγκέντρωσης και έναν έλεγχο στη διατροφή μας. Τώρα, για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε λοιπόν την ισορροπία στον νευροδιαβιβαστή που λέγεται σερωτονίνη και είναι πάρα πολύ σημαντικός, επιλέγουμε λοιπόν πολλές φορές, οι γιατροί επιλέγουν τη χρήση των αντικαταθλιπτικών ή αγχολητικών φαρμάκων, τα οποία έχουν κυρίως σαν βάση την σερωτονίνη, η οποία λοιπόν είναι πολύτιμη και απαραίτητη όταν έχουμε πάρα πολύ ανησυχητικά συμπτώματα. Ωστόσο όμως, κάτι που οι περισσότεροι πολλές φορές δεν γνωρίζουν, είναι ότι οι νευροδιαβιβαστές μπορούν να ρυθμιστούν προληπτικά και με έναν τρόπο φυσικό. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι τροφές μπορούν να γίνουν το φάρμακό μας και αυτό μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί σωστά και ικανοποιητικά και να διαχειριστούμε λοιπόν και τα συναισθήματά μας με καταλληλότερο τρόπο, αλλά και το στρες, το οποίο μπορεί να προκαλεί η έλλειψη σερωτονίνης, αλλά και το στρες βέβαια μειώνει και τα επίπεδα της σερωτονίνης. Όσοι λοιπόν βιώνουν άγχος και καταθλιπτική διάθεση, έχουμε δει ότι κάνουν κακή διατροφή. Και αυτό πράγματι το βλέπουμε στις έρευνες, αλλά και στα ιατρεία μας βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας να μην έχουν καλή διατροφή.
Γι' αυτό λοιπόν η ισορροπία στη διατροφή μας μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα. Δεν είναι λοιπόν το αν τρώμε, αλλά είναι το τι τρώμε. Είναι το πώς τρεφόμαστε. Το να χορταίνουμε δεν σημαίνει πάντα ότι λαμβάνουμε και τις απαραίτητες βιταμίνες, αλλά και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία που μπορούν να ενεργοποιήσουν τους αναγκαίους θεραπευτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας και δημιουργούν έτσι και όλες αυτές τις ουσίες που έχουμε ανάγκη. Η σερωτονίνη λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση για να παραχθεί στον οργανισμό χρειάζεται το απαραίτητο αμινοξύ τρυπτοφάνη, το οποίο βρίσκεται μέσα στις τροφές. Και για να τη μετατραπεί λοιπόν στην ουσία σιγά σιγά σε αυτήν την θεραπευτική, θα λέγαμε, χημική ουσία που λέγεται σερωτονίνη. Μερικές φορές θέλουμε να καταναλώσουμε σοκολάτα και μετά από αυτό νιώθουμε ότι είμαστε χαρούμενοι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η σοκολάτα έχει μέσα τρυπτοφάνη και μάλιστα η μαύρη σοκολάτα περιέχει και σερωτονίνη. Γι' αυτό και έχουμε πολλές φορές την ανάγκη να την καταναλώσουμε και μετά αισθανόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ήρεμοι. Μερικές λοιπόν τροφές περιέχουν αξιόλογη ποσότητα σερωτονίνης και έχουμε δει ότι κάποιες τροφές μπορούν να μας βοηθήσουν στην καλύτερη διάθεση. Οι τροφές αυτές είναι η μπανάνα, η ντομάτα, τα καρύδια, το αβοκάντο, το δαμάσκηνο, αλλά και άλλες τροφές που μπορούμε να δούμε, όπως τα γαλακτοκομικά, όπως εννοείται τα φρούτα και τα λαχανικά γενικότερα. Και έτσι οι τροφές που έχουν και τα λιπαρά ωμέγα 3, τα οποία ξέρουμε ότι τρέφουν και τον εγκέφαλό μας. Η ουσία λοιπόν της σερωτονίνης μπορεί να παραχθεί όταν τα κυρίως γεύματά μας συνδυάζονται με τη λήψη 3 διαφορετικών τροφών που περιέχουν κυρίως πρωτεΐνη, άμυλο και φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Άρα λοιπόν αυτό που δεν κατανοούμε μερικές φορές είναι ότι για να παράγουμε σερωτονίνη θα πρέπει να έχουμε 3 οπωσδήποτε γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Σε αυτά τα 3 γεύματα θα πρέπει να έχουμε ένα τρίπτυχο, δηλαδή πρωτεΐνες, όπως ας πούμε γαλακτοκομικά, τυριά, αυγά, κρεατικά, θαλασσινά, όσπρια. Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε υδατάνθρακες, οι οποίοι είναι αρκετά ενοχοποιημένοι, αλλά τους έχουμε ανάγκη, βέβαια σε μικρές ποσότητες, όχι μεγάλες, όπως είναι ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι και άλλα τέτοια παράγωγα, cornflakes, βρώμη κτλ. Και η άλλη κατηγορία είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Πολλές φορές μπορεί να αποφεύγουμε τα λαχανικά ή τα φρούτα, όμως αν δεν έχουμε αυτό το τρίπτυχο, αυτόν τον συνδυασμό, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε υψηλά επίπεδα σερωτονίνης στον οργανισμό μας. Επίσης, αυτό που βλέπουν οι επιστήμονες, λοιπόν, είναι ότι η σερωτονίνη, από τη στιγμή που θα παραχθεί, κυρίως στο στομάχι μας βλέπουμε ότι παράγεται, θα παρασκευαστεί και θα καταναλωθεί περίπου σε διάστημα 6 ώρων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναπληρώσουμε τη σερωτονίνη μας μέσα στη διάρκεια της ημέρας, έχοντας, όπως είπαμε, πει ότι πρέπει να τρώμε 3 γεύματα την ημέρα, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και μέσα σε αυτά τα 3 γεύματα οπωσδήποτε να έχουμε και τα 3 αυτά, τις 3 κατηγορίες τροφίμων, και την πρωτεΐνη και το άμυλο, αλλά και τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να παράγουμε σερωτονίνη. Γι' αυτό πάρα πολλοί που παραλείπουν κάποια γεύματα έχουν νευρικότητα, έχουν άγχος, δεν αισθάνονται καλά, μπορεί να είναι οξύθυμοι και να έχουν πολλές αλλαγές στη διάθεσή τους. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε επίσης είναι ότι και ενδιάμεσα των γευμάτων χρειαζόμαστε τροφή, έστω λίγη. Και αυτή η τροφή που θα μας βοηθήσει αφορά κυρίως μία διάδα με άμυλο και λαχανικό ή φρούτο, γιατί αυτό τι θα κάνει, θα ρυθμίσει την γλυκόζη, καύσιμο λοιπόν του εγκεφάλου. Για να δούμε. Ένας επιπλέον λοιπόν παράγοντας που ασκεί σημαντικό ρόλο στον οργανισμό μας είναι η γλυκόζη. Όταν λοιπόν ο οργανισμός θα παραμείνει νηστικός περισσότερο από 3 ώρες, τότε αρχίζει κατά κάποιο τρόπο να επηρεάζεται και η λειτουργία του εγκεφάλου. Γιατί ο εγκέφαλος εξαντλεί τη γλυκόζη που έχει
στο διάστημα αυτό. Τώρα, η έλλειψη γλυκόζης σημαίνει αυτόματα έλλειψη ικανοτήτων του εγκεφάλου προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις όπως τη στρες, όπως την πείνα, και έτσι έχουμε μια ανεξήγητη κούραση, έχουμε σύγχυση, έχουμε δυσκολία στη μνήμη, έχουμε εύκολη απογοήτευση, έχουμε ανεξήγητο θυμό, έχουμε εύκολη πρόσληψη βάρους και επιθυμία για ζάχαρη και επομένως λοιπόν πριν περάσει το τετράωρο, το τρίωρο, θα πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε να αναπληρώνουμε τη γλυκόζη μας. Και ο στόχος μας λοιπόν είναι να μην πεινάσει ο εγκέφαλός μας για γλυκόζη, προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία του εγκεφάλου. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε και ενδιάμεσα γεύματα. Άρα έχουμε στην ουσία, όπως λένε και οι διαιτολόγοι, 5 γεύματα την ημέρα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, αλλά και ανάμεσα στα γεύματα, πέρα από τις τριάδες που πρέπει οπωσδήποτε να φτιάχνουμε, όχι μόνο για θέματα ρύθμισης του βάρους μας, αλλά για θέματα κυρίως ψυχικής υγείας και καλής διάθεσης, πρέπει να έχουμε πάντα, όπως είπαμε, τρίπτυχο, πρωτεΐνη, άμυλο και λαχανικό, και στα τρία γεύματα, και ενδιάμεσα θα πρέπει να έχουμε το δίπτυχο άμυλο με λαχανικό για να μπορεί ο εγκέφαλός μας να παράγει γλυκόζη. Κάτι άλλο επίσης που μας βοηθάει το καλοκαίρι να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας είναι η δραστηριότητα και η έκθεση στον ήλιο, όπως είπαμε και πριν, γιατί και αυτά αυξάνουν τα επίπεδα σερωτονίνης αλλά και ντοπαμίνης στο αίμα. Κολυμπάμε περισσότερο, ασκούμαστε περισσότερο, είμαστε στον ήλιο. Και αυτό λοιπόν μας βοηθάει στην παραγωγή των ενδορφινών. Οι ενδορφίνες τώρα θεωρούνται επίσης ορμόνες της ευτυχίας και αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας, αλλά και στην ψυχολογική μας κατάσταση. Οι ενδορφίνες λοιπόν είναι και αυτοί νευροδιαβιβαστές που ενισχύουν το ανασωπητικό μας σύστημα και μειώνουν τα συμπτώματα που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές. Τώρα, χαμηλά επίπεδα ενδορφινών μπορεί να επιφέρουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, μικρή ανοχή στον πόνο, αίσθημα απομόνωσης, αίσθημα ανυμπόριας, συναισθηματική φόρτιση, επιθυμία για ζάχαρη. Άρα λοιπόν, μια καλή πηγή ενδορφινών είναι η άσκηση, μέσω της οποίας νιώθουμε χαρούμενοι και το σώμα μας απελευθερώνει αυτές τις περίφημες ουσίες που μας βοηθάνε στην καλή διάθεση, τις ενδορφίνες. Ας φάμε λοιπόν σωστά, μια και έχουμε ίσως περισσότερο την ευκαιρία το καλοκαίρι να φάμε και πιο νόστιμα λαχανικά και φρούτα, να τραφούμε με καλύτερη ποιότητα τροφής, λιγότερη, να αυξήσουμε την άσκησή μας με το κολύμπι, τις βόλτες και τις κοινωνικές δραστηριότητες έτσι που έχουμε περισσότερο χρόνο ίσως να κάνουμε, να εκτεθούμε στον ήλιο και να παράξουμε λοιπόν στο σώμα μας, στο στομάχι μας και στον εγκέφαλό μας περισσότερες ουσίες οι οποίες τελικά θα μας βοηθήσουν στο να είμαστε πιο υγιείς, όχι μόνο σωματικά αλλά και συναισθηματικά. Εύχομαι λοιπόν να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να φροντίσετε τον εαυτό σας, να σκεφτείτε τι είναι αυτό που σας κάνει χαρούμενους, τι είναι αυτό που σας βοηθάει, πώς μπορείτε να αγαπήσετε και να φροντίσετε τον εαυτό σας όλο και περισσότερο και ψυχικά και σωματικά. Και ας μην ξεχνάμε λοιπόν το ρόλο της καλής διατροφής και της δραστηριότητας. Να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Γεια σας!